Συνέβη. Λοιπόν, νιώθω κάποιο πόνο στην άνθρωπο. Λοιπόν, και πήραμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο, πήραμε τηλέφωνο στο κέντρο να ρωτήσουμε ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Και μας είπαν ότι για το νοσοκομειακό τμήμα εφημερεύει το νοσοκομείο του Ρίου. Πήγαμε χθες, 16 του μηνός, στο νοσοκομείο του Ρίου και μας είπαν ότι προκειμένου να καλέσουν τη γραφειοχειρούργο να έρθει να με δει, επειδή δεν ήταν στο νοσοκομείο, είπαν να πάμε πρώτα στον Ορειλά, στο 309, να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι, ότι αφορά το τμήμα του και να επιστρέψουμε πάλι με αυτή παραπεμπτικό, ότι όντως ζητάει εξέταση από γραφειοχειρούργο. Πήγαμε, με εξέτασε, έκρινε ότι δεν είχα κάτι που αφορούσε το τομέα του. Και είπαμε την επόμενη μέρα να πάμε στο νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν πήγαμε την ίδια μέρα, είχαμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε σήμερα, 17 του μηνός, να πάμε στο νοσοκομείο, πήραμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε ποιο τμήμα εφημερεύει, ποιο νοσοκομείο μάλλον εφημερεύει για το μαθοχειρουργικό. Και μας είπανε το Ρίο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και πήγαμε και πήγαμε στα επίγοντα και μας είπανε να πάρουμε τηλέφωνο τον γιατρό. Παίρνω τηλέφωνο τον γιατρό και ο γιατρός απάντησε ότι δεν εφημερεύει το μαθητικό τμήμα και να πάμε τη Δευτέρα εκεί. Λέω εγώ όμως φωνάω, τι πρέπει να κάνω. Και λένε δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πάντως εδώ στο νοσοκομείο δεν εφημερεύει. Πού να πάμε δεν γνωρίζουμε. Υπήρχαν μόνο ειδικευόμενοι άλλων ειδικοτήτων εκεί, δεν υπήρχε δηλαδή γραφειοχειρουργός. Ναι, δεν υπήρχε γραφειοχειρουργός. Λοιπόν, κάποιος εκεί του νοσοκομείου που μας είδε απελπισμένος που ρωτήσαμε τι να κάνουμε, μας είπε πηγαίνετε και ζητήστε να σας δώσουν σε κάποιο χαρτί υπογεγραμμένο ότι δεν εφημερεύει το γνωστοχειρουργικό τμήμα. Μόλις το είπαμε σε αυτόν στον Κισέ στα επίγοντα, μας είπε δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, να βάλω κάποιον παθολόγο να υπογράψει. Και λέμε δεν μας ενδιαφέρει ποιον θα βάλετε, θέλουμε να μας πείτε να μας υπογράψετε ότι δεν εφημερεύει. Και αρνήθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, ξαναρωτάμε τον κύριο αυτό που προσφέρθηκε να μας βοηθήσει από το νοσοκομείο τι μπορούμε να κάνουμε και λέει ζητήστε το τηλέφωνο του εφημερεύοντα ιατρού διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας. Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο και το ζητάμε και μας λένε δεν υπάρχει διευθυντής εφημερεύων στην ιατρική υπηρεσία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς βγάλαμε απλά το συμπέρασμα, έτσι, ότι η κυρία αυτή δεν ήθελε να έρθει. Για κάποιο λόγο. Εγώ αυτή τη στιγμή πονάω και ως πολίτης δεν έχω πού να πάω να εξεταστώ και να πω το πρόβλημά μου. Καλή ψήφο. Φρόντισα δε όντως όταν πήγα και ψήφισα. Φρόντισα δε όντως.